δώσω συγχαρητήρια στο ΑΠΟΕΛ για την νίκη του. Αρχίσαμε πολύ κακά το παιχνίδι. Ήμασταν πολύ κακά στην άμυνα. Κάτι που προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πιστεύω ότι το καταφέραμε γιατί μαζέψαμε αρκετά το σκορ, αλλά πληρώσαμε πολύ την επιθετική μας δυστοχία. Ήμασταν πάρα πολύ αστοχοί. Το ΑΠΟΕΛ, αν δεν κάνω λάθος, το ημίχρονο είχε 66% στα τρίποντα. Είναι ένα ποσοστό που δεν στην προπόνηση του μάλλον δεν θα το έχουν ξανακάνει. Και έτσι πληρώσαμε εμείς αυτήν την καλή τους εμφάνιση και την δική μας κακή εμφάνιση. Πάντως, Ηρακλή, εγώ στην μετάδοση είχα πει ότι αυτά τα τρίποντα που μπαίνουν από τη μια πλευρά του γηπέδου στην άλλη πολλές φορές αλλάζουν και την ψυχολογία ενός παιχνιδιού, μιας ομάδας. Και επειδή επί της ουσίας το ΑΠΟΕΛ δεν ήταν καλά ψυχολογικά στην τρίτη περίοδο, είχε σκοράρει μόλις 4 πόντους μέχρι εκείνο το σημείο. Πιστεύεις ότι εκείνη η φάση τελικά μπορεί να παίξει και ρόλο? Ίσως να ήταν ένα κομβικό σημείο εκείνη η φάση, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτή η φάση καθόρισε τον αγώνα. Τον αγώνα εμείς τον καθορίζουμε με τη δική μας εμφάνιση, είναι 40 λεπτά. Αν ήμασταν συγκεντρωμένοι για τα 40 λεπτά και ακολουθούσαμε το πλάνο του προπονητή όπως μας το έχει πει, νομίζω δεν θα στεγόμασταν μόνο σε μία φάση. Μάλιστα, και πριν σε αποδεσμεύσω, έτσι θα ήθελα να μου πεις δύο λόγια για την συνέχεια. Πώς διαβλέπεις τη συνέχεια για την ΑΕΛ? Εντάξει, είναι το τέλος του πρώτου γύρου. Είμαστε ανταγωνιστικοί στα πλήστα παιχνίδια. Πιστεύω ότι η ΑΕΛ είναι μεγάλη ομάδα. Και είναι καταδικασμένη να είναι πάντα ανταγωνιστική και να πηγαίνει να κερδίζει όλους τους αγώνες. Στο τέλος θα βγάλουμε τη σούμα. Και αυτό που πρέπει όμως όλοι να καταλάβουν είναι ότι, το έχω πει και πιο πριν, ότι πρέπει να σέβονται αυτήν την ομάδα γιατί αυτή η ομάδα έχει ιστορία. Και δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό, αλλά δεν νιώθω να έχει κάποιο σεβασμό προς το παρόν αυτή η ομάδα. Μάλιστα, Ηρακλή, εντάξει, η ΑΕΛ είναι η ομάδα που κατέχει την πρώτη θέση στις κατακτήσεις των πρωταθλημάτων. Αυτό από μόνο του πιστεύω ότι αντιπροσωπεύει αυτά που έχεις πει. Έτσι ακριβώς είναι και οφείλουμε να γνωρίζουμε την ιστορία της Κυπριακής Ποδοσφαίρας και να τη σεβόμαστε. 2 και 3 Δεκεμβρίου γεμίζουμε το στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία για να στηρίξουμε την Εθνική Ανδρών Καλαθόσφαιρας. 2 Δεκεμβρίου Κύπρος-Αυστρία στις 4 το απόγευμα. 3 Δεκεμβρίου Κύπρος-Ηνωμένο Βασίλειο στις 7 το απόγευμα. Στηρίζουμε την Εθνική Κύπρου στην προσπάθεια που κάνει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Ευρωμπάσκετ 2021. Κανονικό εισιτήριο για κάθε αγώνα 5 ευρώ. Παιδικό εισιτήριο 1 ευρώ. Η προπόληση γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης και στο www.tickethour.com.cy. Μία χώρα, μία ομάδα. Να είστε όλοι εκεί.